Πρώτα απ' όλα, ξεκινώντας, εκ μέρους του ΚΚΕ θέλω να εκφράσω ξανά τη μαχητική μας συμπαράσταση και αλληλεγγύη στην οικογένεια του Ζακοστόπουλου. Ενός ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά δολοφονήθηκε άγρια και αποτρόπαια, με έναν ανέτειο ξυλοδαρμό στο κέντρο της Αθήνας από ιδιώτες και αστυνομικούς. Δεν θα αναφερθώ στο γεγονός, δεν μπορώ να το κάνω καλύτερα από την ίδια του την οικογένεια, ούτε στη δίκη και το αποτέλεσμά της, το οποίο πραγματικά γεμίζει οργή όλους εκείνους οι οποίοι απαιτήσαμε να καταδικαστούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι κατηγορούμενοι. Και όχι να πέσουν στα μαλακά οι πολίτες και να αθωωθούν οι αστυνομικοί, λέγοντας ότι έδρασαν εντός ορίου νόμιμης δράσης. Δηλαδή, όταν χτυπάς, κακοποιείς έναν αιμόφυρτο, ακινητοποιημένο ή μη λιπόθυμο άνθρωπο, δράσει μέσα στα όρια της νόμιμης δράσης σου. Αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό είναι ότι δεν αποτελεί η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου μία παραφωνία. Τέτοια φαινόμενα αστυνομικής βίας, κρατικής καταστολής, στοχοποίησης με ρατσιστικά, ομοφοβικά κίνητρα, βλέπουμε συχνά και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη. Τέτοιες βίαιες πράξεις δεν γεννιούνται από κενό αέρος. Είναι αποτέλεσμα των γραμμαλαίων κοινωνικών διακρίσεων που γεννά και αναπτύσσει αυτό το σύστημα που ζούμε. Χρειάζεται, για παράδειγμα, να θυμηθούμε την απαράδεκτη καταδίωξη και το γάζωμα με σφαίρες στο αυτοκίνητο του Νίκου Σαμπάνη στο Πέραμα από την αστυνομία. Την αντίστοιχη περίπτωση του 16χρονου Φραγκούλη στη Θεσσαλονίκη, τον οποίο πυροβόλησαν εν ψυχρό στο κεφάλι. Ακούσαμε την τοποθέτηση της Κομισιόν για την υπόθεση Κωστόπουλου, με μιλήχια φωνή τον εκπρόσωπό της. Όμως επαναφέρει τα ίδια τετριμένα που ακούμε στο Ευρωκοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Να μην γίνεται, λέει, υπέρμετρη χρήση βίας. Μα στην περίπτωση του Ζακ ή του Σαμπάνη ή του Φραγκούλη, πώς θα μετρήσει, ποιο είναι το μέτρο με το οποίο η Κομισιόν θα μετρήσει αν έγινε ή όχι υπέρμετρη χρήση βίας για τους ανθρώπους οι οποίοι δολοφονήθηκαν. Όσο για την απόφαση του δικαστηρίου, είναι επικίνδυνη εξέλιξη, γιατί αθωώνει ακόμη και την απροσχημάτιστη αστυνομική βία. Στην πραγματικότητα τι κάνει, υποστηρίζει τους κατασταλτικούς μηχανισμούς που τα κράτη-μέλη μαζί έχουν συνδιαμορφώσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κομισιόν. Γιατί υπάρχουν αστυνομικές οδηγίες της Κομισιόν που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί συγκροτούνται τα σώματα καταστολής με βάση τους κανονισμούς της Ευρωπόλ, με άλλους κανονισμούς. Άρα λοιπόν, εγώ θα κλείσω με το εξής. Δεν μπορεί ούτε εδώ, ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε κανένα όργανο και σε κανένα τόπο να υπάρχει ανοχή στην κρατική βία, να υπάρχουν συγκαλύψεις. Αντί η ελληνική αστυνομία και η κυβέρνηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να πούν έστω την αλήθεια την τελευταία στιγμή, να τιμωρήσουν παραδειγματικά τους ενόχους, βλέπουμε να επιλέγουν χοντροειδή ψέματα, συγκάλυψη, να επιλέγουν να κατηγορήσουν το θύμα, ακόμη και μετά τη δολοφονία του, σε μια νομική διαδικασία. Να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή και υπό εξέταση η συγκεκριμένη αναφορά, να παραπευθεί, όπως σωστά είπε ο συνάδελφος, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, που είναι η αρμόδια επιτροπή, αλλά εγώ θα πω και στην Επιτροπή ΙΟΥΡΙ, σε σχέση με τις παραδοχές της δικαστικής απόφασης, γιατί συνεχίζεται η διαδικασία δικαστική σε δεύτερο βαθμό και έχει πάρει, νομίζω, αναβολή μέχρι τον Δεκέμβρη του 2023. Άρα νομίζω έτσι πρέπει να συνεχίσουμε.